Και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Δημόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ανάπτυξης Κατασκευαστικής, να μας παρουσιάσει τα κτίρια μηδενικών εκπομπών, το σπίτι του αύριο. Και θα παρακαλούσα να είμαστε λίγο σύντομοι, γύρω στο 4:20. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Χαίρετε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ τους συνομιλητές, ευχαριστώ τους διοργανωτές για την παρουσία. Την ευκαιρία να παρουσιάσω τα κτίρια σχεδόν μηδενικής συνεργής κατανάλωσης εν ΖΕΜ και το επόμενο βήμα που είναι τα ΖΕΜ. Από το 2012 ασχολούμαι, είμαι πολικός μηχανικός και από το 2012 είμαι πιστοποιημένος σχεδιαστής παθητικών κτιρίων και ασχολούμαι με την εξοικονόμηση ενέργειας που εδώ τώρα οι προηγούμενοι συνομιλητές που είναι κορυφή στο είδος τους μου δώσανε την... Πώς σταματάει, Ρεστέβη, να μην προχωράει. Μου δώσανε την ευκαιρία να κερδίσω λίγο χρόνο, να μην ασχοληθώ με τη διαχείριση ενέργειας, με τη νέα εποχή εξηλεκτρισμού που έρχεται. Πλέον θεωρώ ότι τα πάντα θα γίνονται με ρεύμα. Γυρνάει μόνο του, γιατί το έχεις ορίσει εσύ. Πρέπει να το γυρνάς μέσω κάθε. Ωραία. Και να πω ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό ή να αλλάξουμε σύστημα θέρμανσης ψύξης. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουμε. Έχουμε ένα κτίριο σουρωτήρι, να το πω λαϊκά, και έχουμε ένα λεύδα πετρελαίου, και μπορώ να σας πω για ένα παράδειγμα προσωπικό δικό μου, και αντί για το λεύδα πετρελαίου πάμε και βάζουμε μια δουλειά θερμότητας. Ναι, κάνουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά δεν αλλάζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Εγώ προσωπικά είχα ένα κτίριο κατοικίας μεικτό και γραφείων πριν το 2010 που αποφάσισα να αναβαθμίσω. Με την πρώτη σκέψη ήταν είχαμε ένα πολύ καλό λεύδα πετρελαίου να βάλουμε ηλιακά πάνελ. Ωραία, πολύ ωραία. Κάναμε μια εξοικονόμηση το χειμώνα με το ζεστό νερό που θα επιβοηθούσε το σύστημα. Η επόμενη ερώτηση ήταν το καλοκαίρι τι θα κάνουμε τόσο ζεστό νερό. Δηλαδή πόσο μακαρονάδες θα φτιάξουμε. Άντε στην κουβέντα και ψάχνοντας, γιατί δόξα τω Θεώ είχα την τύχη πάντα να είχα πολύ καλούς συνεργάτες και μηχανολόγους, πέφτει μια ιδέα στο τραπέζι να κάνουμε ηλιακή ψύξη. Η ηλιακή ψύξη τι σημαίνει? Τώρα βάζουμε παραπάνω ηλιακά, έχουμε ένα μικρό εργοστάσιο στην ταράτσα και έχουμε και δροσισμό μέσω της ηλιακής ενέργειας από τα ηλιακά πάνελ. Πολύ ωραία, ενδιαφέρον, πόσο κάνει το σύστημα, έκανε 40.000 ευρώ και έπρεπε και ο υδραυλικός να κοιμάται στο σπίτι. Γιατί προφανώς μιλάμε για ένα εργοστάσιο, μίνι. Κάποια στιγμή κατά τύχη πάω σε ένα συνέδριο με παθητικά κτίρια. Και λέω κατά τύχη, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι το πιο βασικό πρόβλημα είναι να μειώσουμε την κατανάλωση του κτιρίου. Πώς να το μειώσουμε? Με έναν πολύ καλό σχεδιασμό, με μόνωση, με μέρος στεγανότητα. Οπότε, έχοντας μειώσει τις ανάγκες κατά πάρα πολύ, έχουμε ένα υγιεινό σπίτι, πολύ μικρές ανάγκες και πλέον με ένα μικρό φωτοβολταϊκό κάνουμε εύκολα τα πάντα. Αυτό στην ουσία είναι και ο ορισμός το ΕΝΖΕΜ που λέμε, τα κτίρια σχεδόν μηδενικής συνεργειακής κατανάλωσης. Υψηλή συνεργειακής απόδοση κτίρια, όπου στο τέλος παράγεται ένα μεγάλο μέρος από ΑΠΕ. Το υψηλή συνεργειακής απόδοσης δεν είναι υψηλή συνεργειακής απόδοση σύστημα θέρμανσης. Είναι σωστός σχεδιασμός του κτιρίου. Δόξα τω Θεώ, η φύση μας έχει δώσει το πλεονέκτημα. Παράδειγμα, αν έχουμε ένα στόχο αντολισμό στο νότο, επειδή ο ήλιος η κλίση του είναι πιο χαμηλά, μπαίνει ήλιος, μαζεσταίνει το χειμώνα, το καλοκαίρι με ένα πολύ μικρό στιθέο κάνει σίαση. Είναι το κέλυφος που τώρα είναι και της μόδας με θερμοπρόσωψη. Δεν αρκεί μόνο όμως απλά να δομονώσουμε τους τοίχους. Πρέπει να λύσουμε και τις πολλές θερμογέφυρες. Ένα πολύ βασικό που ακόμα δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό είναι ότι πρέπει να έχουμε ψηλή αεροστεγανότητα. Δηλαδή, όσο μόνος για να βάλουμε σε ένα κτίριο, μισό μέτρο μόνος να βάλουμε, αν υπάρχει μια τρύπα και μπαίνει μέσα κρύο, στην ουσία την ακυρώνει. Και αφού τώρα έχουμε ένα κτίριο που είναι αεροστεγανό, που σημαίνει διαπνέει ελάχιστα, πρέπει να βάλουμε μηχανικό αερισμό με ανάκτηση ενέργειας, ο οποίος τώρα έχουμε πάντα φρέσκο αέρα και ο ζεστός αέρας που είναι το χειμώνα ζεσταίνει τον παγωμένο που μπαίνει. Δηλαδή έχουμε ένα υγιεινό σπίτι
Και δεν έχουμε και στο σπίτι διαφορές θερμοκρασίας εσωτερικά. Όταν είναι ένα μονωμένο σπίτι, έχουμε μεγαλύτερη θερμική άνεση. Δηλαδή αυτό που λέμε πολλές φορές, αρρωσταίνουμε το κλιματιστικό, δεν φταίει το κακό με το κλιματιστικό. Φταίει ότι γύρω μας, δηλαδή από την πίσω κρυώνουμε, από μπροστά ζεσθενόμαστε. Άρα, το πιο βασικό είναι για να φτιάξουμε μια ζεστή κατοικία και να ξεκινήσουμε να μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, είναι να σχεδιάσουμε σωστά το κτίριό μας. Από εκεί και πέρα τα πάντα γίνονται εύκολα. Να πάω λίγο πίσω. Τα ενεζέμπτα κτίρια Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν όλα τα κτίρια τα καινούργια μέχρι το τέλος του 2020 να είναι ενεζέμπ. Δηλαδή υψηλής ενεργικής απόδοσης που ένα μεγάλο μέρος παράγεται τοπικά. Τώρα έχουμε 23, ακόμα δεν έχουμε ορίσει στην Ελλάδα τι είναι το κτίριο ενεζέμπ. Το επόμενο βήμα που είναι απόλυτα φυσιολογικό, αφού έχει ένα κτίριο το οποίο καταναλώνει ελάχιστα, είναι το Zero Emission Building, τα ZEB, η οποία οδηγία είναι όλα τα καινούργια κτίρια το 2030, πρώτη-πρώτη να είναι έτσι. Έχουμε ένα κτίριο που καταναλώνει ελάχιστα, άρα πολύ εύκολα με ένα μικρό φωτοβολταϊκό, έχουμε μηδενική κτίρια μηδενικής κατανάλωσης και που περισσεύει και ενέργεια. Το ξαναλέω όμως το πιο βασικό, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε, είναι ότι μειώνουμε πρώτα τις ανάγκες μας. Η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε καταναλώσεις σε ένα κτίριο. Δεν είναι μόνο η ψύξη, θέρμανση και ο φωτισμός. Ένα δείγμα δουλειάς, ένα πρώτο συσσαγωγικά πείραμα ήταν η Ener Villas. Είναι δύο τουριστικές επιβλημένες κατοικίες με πισίνα, με πότισμα, με γεώτρηση. Δηλαδή εκεί που λέγαμε ότι το είχαμε σωστά σχεδιάσει με ένα μικρό φωτοβολταϊκό 8 κιλοβάτι κάθε βίλα που είναι 250 τετραγωνικά μέτρα, καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Αντιληφθήκαμε τελικά είναι τόσο μικρές ανάγκες που κάνουν τεράστια τα φορτία που θέλει πισίνα, που θέλει γεώτρηση, που θέλει το πότισμα. Παρ' όλα αυτά, περίσσευε ενέργεια και τι κάναμε αφού περίσσευε ενέργεια πλέον, δεν μπορούμε να την πουλήσουμε το net metering, πήραμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μας άρεσε η ιδέα, κάναμε και δωρά μετακινήσεις, πήραμε και δεύτερο. Δεν φτάνει πλέον η ενέργεια. Τώρα πρόσφατα προσθέσαμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό. Στο τέλος, για να πραγματικά να περισσεύει σε κάθε περίπτωση ενέργεια, να έχουμε ένα όχι μόνο zero emission building, κτίριο που να περισσεύει. Τώρα είχα τη χαρά και την τύχη να μιλήσει ο κύριος Κουντρουμπίνας. Δηλαδή, πλέον πάμε σε μια εποχή πραγματικά εξηλεκτρισμού. Δηλαδή, η πιο απλή λύση με τις λιγότερες συντηρήσεις, τα λιγότερα κόστη, είναι τα πάντα στο σπίτι να το κάνουμε με ρεύμα. Έχοντας δε πολύ μικρές ανάγκες, το σπίτι δεν καταναλώνει τίποτα. Και έχουμε και τη βοήθεια του πλέον, ακόμα και του ηλεκτρικού αυτοκίνητου, που κάποια στιγμή σίγουρα άμεσα θα παίξει το ρόλο της μπαταρίας για το σπίτι. Αυτό σαν εταιρεία που κάνουμε από το 2012 είναι, κάνουμε μελέτη και κατασκευή τέτοιων κτιρίων. Που σημαίνει ότι έχουμε δει και τα προβλήματα συνολικά. Δηλαδή δεν βάζουμε μόνο ένα φωτοβολταϊκό, δεν κάνουμε μόνο μια θερμοπρόσωψη. Βλέπουμε συνολικά το κτίριο και το λύνουμε, που ίσως να είναι και το σίγουρα μάλλον το πιο σωστό, με την έννοια ότι για να φτιάξει ένα ψηλή συνεργική από το στήριο πρέπει να είναι όλα μελετημένα από την αρχή, να είναι με BIM σχεδιασμένο. Δηλαδή δεν πας, ο καθένας κάνει κάθε φορά ό,τι νομίζει καλύτερο. Και ήθελα τώρα πιο πολύ να μιλήσω για ένα καινούργιο για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι πλέον ίσως μονόδρομος ήδη. Για τα modular κτίρια. Αυτό εδώ τώρα είναι τα πάση η Ener Villas. Δεν θέλω να αναλωθώ τώρα ότι, παράδειγμα, είναι από το 2018 το πρώτο πιστοποιημένο σαν passive house premium κτίριο στον κόσμο. Ένα από τα 17 στο σύνολο, γιατί κάποια, αν δεν μιλήσουμε για πιστοποιημένα, πλέον είναι Energy Plus. Έχουμε 6 μετρητές. Ούτως ή άλλως είχαμε πριν. Κάποια στιγμή είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον κύριο Κουντρουμπίνα, που πλέον, παράδειγμα, την πισίνα, ο κυκλοφορητής δουλεύει όταν περισσεύει ενέργεια από το φωτοβολταϊκό. Ή, ας πούμε, τα αμάξια το φορτίζουμε πάλι όταν περισσεύει ενέργεια. Δηλαδή, έχοντας μειώσει τις ανάγκες μας, δυστυχώς υπάρχουν και άλλα φορτία που πλέον φαίνονται μεγάλα, αφού έχουν μικρύνει τις κατοικίες, τα οποία θέλουν διαχείριση προφανώς. Αυτό τώρα είναι από το μετρητή του τέλειου, δηλαδή είναι ο μήνας Φεβρουάριος. Βλέπουμε πόσο παράγαμε σαν φωτοβολταϊκό. Συγγνώμη, έχει ένα πρόβλημα με το λαιμό. Ακούγεται προφανώς. Και για αυτό το μήνα περισσεύουν 409 κιλοβατόρες.
έχοντας πάλι δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούμαστε συνέχεια. Ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτημα αυτών των κτιρίων, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε, είναι η υγιεινή. Δηλαδή, ακόμα και δωρεάν ήταν η ενέργεια, τελείως δωρεάν, όταν έχω πίσω ένα κρύο τείχο, ένα ακούφωμα που μπάζει και μπροστά έχω κάτι που με ζεσταίνει, μιλάμε για άρρωστο κτίριο. Δηλαδή, πραγματικά αρρωσταίνουμε και υπάρχουν μελέτες που έχουν ότι δημιουργούνται στον άνθρωπο πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, είναι και η υγεία του ένοικου που κακά τα ψέματα το 80-90% μένει μέσα στο σπίτι. Εδώ πάλι είναι από το μετρητή του Στέλιο ένα διάγραμμα. Το πράσινο δείχνει αυτή τη στιγμή που έχουμε κάνει μια δυνατή, πολύ καλή προσπάθεια. Το πράσινο είναι η ιδιοκατανάλωση. Το μπλε είναι αυτό που παίρνουμε από το grid. Λοιπόν, και αυτό τώρα οι δύο βίλες είναι 250 τετραγωνικά μέτρα κάθε βίλα, ανεξάρτητη με πισίνα, με μεγάλο κήπο. Και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 8,5 κιλοβάτ στην κάθε βίλα. Χωρίς να είναι και ιδανικός ο προσανατολισμός, δηλαδή από κάτω δεν φαίνεται. Εδώ είναι η πρόσωψη στο νότο που φαίνονται όλα τα ανοίγματα είναι προς το νότο, ακριβώς για να έχουμε θέρμα στο χειμώνα, εύκολη σκία στο καλοκαίρι. Ενώ η πρόσωψή μας ήταν, ο δρόμος ήταν ανάποδο. Να πάω πολύ γρήγορα τώρα, γιατί μας έχει μαλώσει ο κύριος Γιαλένιος ότι έχουμε αργήσει. Εδώ είναι τα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζουμε, η Βορεινή που δεν έχει πολλά ανοίγματα. Τώρα, η εμπειρία μας στην κατασκευή είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κατασκευάσεις ένα τέτοιο κτίριο στην πράξη. Δηλαδή, όσο και να τυποποιήσεις ένα έργο, καθόμαστε μελετάμε έναν τρόπο πώς θα τοποθετήσουμε το κούφωμα. Να μην έχει θερμογέφυρες, με άρρωστη γάνωση. Στην πράξη όμως, κάθε κτίριο τελικά είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και αυτός ο πάει θα χειροτερεύει. Το κόστος κάποια στιγμή ξεφεύγει, δεν μπορείς από την αρχή να το προϋπολογίσεις ακριβώς. Έχουμε καθυστερήσεις χρονικές. Πολλά διαφορετικά συνεργεία που ακόμα και αν υπάρχει μπιμ σχεδιασμός και ένας επιβλέπων που γνωρίζει, δεν συνεργάζονται πάντα άψογα. Το εργοτάξιο είναι τεθειμένο σε ειδικές συνθήκες. Άμα θα να κάνει σωστά τη δουλειά σου, πάνω καθυστερήσεις που οδηγεί σε υψηλό χρόνο αποπεράτωση ή κακοτεχνίες. Η λύση τώρα για μένα, δηλαδή πλέον στο μέλλον και για μένα είναι στο εξωτερικό πολύ δεδομένο, είναι η μόντουλα κατασκευή. Μιλάμε για κατοικίες ή κτίρια τα οποία είναι. Γίνονται μέσα σε εργοστάσια στο 100%, δηλαδή μπαίνουν μέσα, δηλαδή είναι ο στυλετός μεταλλικός, μπαίνουν οι γυψανίδες. Ο τρόπος δόμησης είναι σαν του συμβατικού, ίσως και καλύτερος, δηλαδή με ξηρά δόμηση, δεν είναι κάτι υποδέστερο, ίσα ίσα. Απλά μιλάμε για μια βιομηχανοποιημένη παραγωγή, χωρίς να έχεις ούτε αστάθμους στους εξωτερικούς παράγοντες. Το ένα συνεργείο κάνει συνέχεια την ίδια δουλειά και προφανώς το έχεις μελετήσει μία φορά. Και το κάνεις 10-50%. Δηλαδή, για να κάνεις μία μελέτη για έναν αυτοματισμό ιδανικό, μπορεί ένα σπίτι 5 τετραγωνικά να θέλει 5.000 ευρώ. Σε ένα τέτοιο σπίτι το κάνεις μία φορά, το χρησιμοποιείς 10. Και κάθε ένα σπίτι, αφού γίνεται σε εργοστάσιο ή κατοικία ή οτιδήποτε ξενοδοχείο, δηλαδή μόνο να βελτιωθεί μπορεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, δηλαδή φέτος έχουμε στόχο να φτιάξει το πρώτο δείγμα σαν modular. Τα πλεονεκτήματα τώρα είναι η ποιότητα, ταχύτητα, κόστος κατασκευής. Είπαμε είναι βιομηχανοποιημένο προϊόν. Μιλάμε για γραμμή παραγωγής, δηλαδή όπως ξεκινήσαμε τα μάξι κάποια στιγμή με το Ford και να υπάρχει γραμμή παραγωγής που ανέβασε την ποιότητα, μείωσε το κόστος παραγωγής. Πολύ λιγότερα μεροκάματα, πολύ λιγότερη ανάγκη για τεχνικούς οι οποίοι όταν τους βρεις είναι, κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν έχουμε φύρα, σκουπίδια, οικονομία, κλίμακος. Και ένα πολύ σημαντικό είναι μεταφέρεται οπουδήποτε. Επειδή είναι ελαφριά κατασκευή, δεν θέλει θεμέλια. Μπορείς δηλαδή με ειδικές βίδες που έχουν αρχίσει τώρα, βάζουν σε αρκετές περιπτώσεις, τις έχουμε δει στα φωτοβολταϊκά που τις βιδώνουν. Δηλαδή έρχεται το κτίριο και το ακουμπάς επάνω, δεν θες μετά. Και για πολλούς λόγους, κάποια στιγμή μετά από 10-20 χρόνια θες να το μεταφέρεις κάπου αλλού, με ένα πολύ μικρό κόστος πραγματικά μεταφέρεται. Και είναι, και μια και έχουμε και το σεισμό στην Τουρκία, σούπερ αντισεισμικό. Ελαφριά κατασκευή, μπορεί να βάλεις εύκολα ακόμα και λατήρια κάτω. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Δηλαδή, όταν γίνεται σεισμός, να μπαίνεις μέσα στο κτίριο, να μην βγαίνεις από αυτό. Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι, παρόλο που τα modules που γίνονται, δηλαδή γίνεται το σπίτι, η κατοικία, το ξενοδοχείο, οτιδήποτε μέσα στο εργοστάσιο, πρέπει να μεταφερθεί. Εκεί υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος, στο πλάτος,
Και γι' αυτό συνήθως θα κάνουν μικρά, 2,5 επί 3, 3,5 μέτρα για να μπορούν να μεταφέρονται. Διαστάσεις κοντέινερ δηλαδή. Το πρόβλημα με λίγα λόγια είναι η μεταφορά. Μπορεί να μην υπάρχουν δρόμοι, να έχει πρόβλημα σε γέφυρες, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μικρό πρόβλημα σχέση με τα πλεονεκτήματα που έχει. Εδώ βλέπουμε ότι στην ουσία έρχεται το σπίτι έτοιμο, ακουμπάει δηλαδή σε βίδες κάτω και έβαλα ένα σύστημα, ας πούμε, που μπορεί με λατήρια. Φαίνεται πολύ εύκολα δηλαδή ότι είναι πιο αντισεισμική κατασκευή, δεν γίνεται πραγματικά. Εδώ μιλάμε τώρα ότι το σχεδιάζεις, το κατασκευάζεις το εργοστάσιο σε χρόνο που είναι εύκολο να είναι ρεαλιστικός, πραγματικός, και σε μία εβδομάδα το στείνεις. Το ξαναλέω, πολύ σημαντικό είναι το παίρνεις ανά πάση στιγμή και φεύγεις, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες. Ακόμα και σε ένα εμπορικό κέντρο φτιάχνεις σήμερα κάτι, ένα εργοστάσιο δίπλα, αλλάζουν οι καταστάσεις, δεν το γκρεμίζεις, το παίρνεις και φεύγεις. Αυτό έχει εφαρμογή όχι μόνο σε μικρές κατοικίες που εμείς τώρα σαν εταιρεία θέλουμε να πάμε εκεί, δηλαδή σε μικρά δωμάτια ξενοδοχείου 40-60 τετραγωνικά μέτρα. Φτιάχνονται ένα, το Marriott Hotel στη Νέα Υόρκη, είναι το πιο μεγάλο πολυόροφο modular. Έγιναν, να είναι αυτό εδώ, έγιναν τα modules στην Μπολονία, εκτός από το ισόγειο τη reception, το lobby που έγινε με τον συμβατικό τρόπο, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη και στήθηκαν μέσα σε ένα μήνα. Όταν λέμε τώρα τα modules, δηλαδή τα κομμάτια, είναι έτοιμα με την τηλεόραση, με τα κρεβάτια, με τα μπάνια, τα πάντα. Που σημαίνει όλα γίνονται βιομηχανοποιημένα, ταχύτητα, ποιότητα, οικονομία. Εδώ είναι ένα εργοστάσιο μικρό, δηλαδή συγκεκριμένα αυτό που έφτιαξε και το Marriott. Εδώ είναι μέσα. Πώς ήρθε το δωμάτιο, το μόντιο, δηλαδή ήρθε έτοιμο το δωμάτιο και στήθηκε. Και μόνο πλεονεκτήματα υπάρχουν, δηλαδή είναι ανεξάρτητο κάθε δωμάτιο με το δίπλα. Δηλαδή μπορεί να κάνει πάρτιο δίπλα, ο άλλος να μην ακούει τίποτα. Να το μπάνιο. Εδώ είναι πάλι ένα εργοστάσιο, modular. Εδώ τρόποι κατασκευής υπάρχουν πάρα πολλοί. Άλλοι τα φτιάχνουν ξύλινα, άλλοι τα φτιάχνουν μεταλλικά το σκελετό, γυψοσανίδα, σκελετό, ψήξη, θέρμανση, αερισμό, τα πάντα. Πλέον είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Και μιλάμε τώρα ότι μπορεί να φτιάξει ZEB κτίρια, Zero Emission Building, που όλα γίνονται πολύ εύκολα. Και ο αυτοματισμός και η διαχείριση ενέργειας, δηλαδή να είναι τα σπίτια plug and play. Τα κουμπάς, συνδέεις ρεύμα, νερό και το σπίτι είναι λειτουργικό. Αυτό τώρα είναι ένα... Επειδή πλέον το less is more, και νομίζω είναι εκεί πάει η κατοικία. Πλέον δεν φτιάχνουμε τεράστια σπίτια, δεν έχει καμία έννοια. Δηλαδή, μικρά, ευέλικτα, τα οποία μεγαλώνουν ανά πάση στιγμή. Τώρα εδώ είναι κάποια δείγματα από modular σπίτια. Αυτό είναι πάλι ένα modular που είναι πιο, φαίνεται ότι είναι, έχει δώσει προσανατολισμό στα φωτοβολταϊκά. Προφανώς μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα off-grid, δηλαδή να δουλέψουν εκτός δικτύου. Δηλαδή αυτό συγκεκριμένα η εταιρεία έχει βγάζει και μικρά μόντουλες και μεγάλα έτοιμα. Στο πίσω μέρος, παράδειγμα, της κατοικίας έχει τα ΙΤΑΜΗ, την μπαταρία, μία γεννήτρια, τον inverter. Και το ξαναλέω, αυτό έρχεται έτοιμο, συνδέεις ρεύμα, νερό και δουλεύει. Μιλάμε για όμορφες κατασκευές. Δηλαδή εδώ τώρα είναι δύο μόντουλς και όπως βλέπετε, δηλαδή σαν σχεδιασμό είναι πανέμορφα. Δεν έχουν κανένα μειονέκτημα. Δηλαδή, πραγματικά προκαλώ κάποιον, αν έχει κάποια απορία ή αν μπορεί να σκεφτεί κάποιο μειονέκτημα, να μου το πει, εκτός από τη μεταφορά. Δεν έχουμε να καλύψουν τροχό, δεν είναι η δικιά μου ιδέα. Στο εξωτερικό θεωρούν πολύ ότι το μόντιλο θα λύσει το πρόβλημα της στέγασης. Ταχύτητα, ποιότητα, οικονομία, βιομηχανοποιημένη παραγωγή. Και φανταστείτε τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο, να του πει σε τέσσερις μήνες τα φέρνω. Τα στείνω σε μια εβδομάδα, έφυγα. Σε 10 χρόνια δεν σ' αρέσει η περιοχή, υποβαθμίστηκε. Τα παίρνεις με ένα μικρό κόστος και φεύγεις. Τώρα πολύ γρήγορα, εντάξει, είναι προφανώς το κόστος συγκεκριμένο, είναι σταθερή επένδυση, δηλαδή ξέρεις τι αγοράζεις. Δεν ασχολείσαι καθόλου. Πραγματικά όλες οι μελέτες έχουν γίνει από την εταιρεία και αυτό είναι καλό και για εμάς την εταιρεία, γιατί όταν εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης, θες ξενοδόχος, είναι θες ιδιώτης. Όλοι σαν μηχανικοί ξέρουμε ότι τελικά πολλές φορές μας δημιουργούν προβλήματα, δεν μπορούν να καταλάβουν ή ίσως να μπορούν να το εξηγήσουν εμείς καμιά φορά τι πραγματικά τους συμφέρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει, όλοι σε ρωτάνε πώς στοιχίζει ένα κτίριο.
Η ερώτηση είναι πώς στοιχίζει σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, όχι πώς στοιχίζει μόνο η κατασκευή, ενώ το ξέρουμε πολύ καλά στο αμάξι. Όταν αγοράζουμε αμάξι πλέον λέμε πόσο καίει, δεν λέμε μόνο πόσο κάνει. Τώρα πολύ γρήγορα έχουμε αυτά τα μόντουλα, ακριβώς επειδή είναι βιομηχανοποιημένα, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε smart, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να βάλουμε μπαταρίες. Οπότε μιλάμε για μηδενικούς λογαριασμούς, zero emission, για υγιεινά κτίρια. Τα υλικά είναι ό,τι καλύτερο από οικολογία. Εδώ σου λέει ότι στην αρχή μπορεί να πληρώσει λίγο παραπάνω σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή, που αυτό δεν ισχύει, γιατί πλέον τώρα όταν έχουμε το ελάχιστο σε λίγο α-πλας, μιλάμε για σπίτια σωστά και ακριβά εισαγωγικά. Άρα ένα τέτοιο σπίτι σίγουρα είναι πιο οικονομικό. Με ένα περιορισμό ότι πλέον και το πιο σωστό είναι να φτιάξουμε μικρότερα σπίτια. Δεν έχει να φτιάξουμε ένα σπίτι για 4 άτομα 200 τετραγωνικά μέτρα. Πολύ εύκολα κάνουμε αυτοματισμούς, δηλαδή διαχείριση ενέργειας, από απλά το να μπαίνει μέχρι το κινητό στην κλειδαριά. Όλη η διαχείριση πλέον θα γίνεται με το κινητό. Ψήξη, θέρμανση, αερισμού. Αλλά να μην πω σε λεπτομέρειες τώρα. Και βασικό ότι η σχεδίαση ο αρχιτέκτονας θα έχει δώσει τεράστια έμφαση για κάτι το οποίο μία φορά θα κουραστεί, θα το πληρώσεις και θα το φτιάξεις πολλές φορές. Τώρα εδώ είναι μία πρόταση, παράδειγμα, είναι τρία μόντους τα οποία μπορεί να ενώνονται, είναι ανεξάρτητα. Και εδώ είναι μία δικιά μας πρόταση που είναι ένα 40 τετραγωνικά, ένα 25, το οποίο όταν λέμε για μόντουλα, μετά θες μια πέργολα, έρχεται έτοιμη πέργολα με το φωτοβολταϊκό. Θες φωτοβολταϊκό τώρα. Έχει καλώς, το παίρνεις έτοιμο. Δεν θέλεις, υπάρχει προεγκατάσταση, το βάζεις, έχει προϋπολογιστεί που θα πει οτιδήποτε. Μιλάμε πλέον για plug and play. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τη φωνή. Ελπίζω να ήμουν γρήγορος.